τώρα το άρχισα να τέλειω. Το σκέτ αυτό που μας έπαιξαν τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού είχε σχέση και με την νοητική, αν θέλετε. Τι, γι' αυτό με είδε το Μίτσο, τι. Λοιπόν, λίγο ηστικία, λίγο ηστικία. Και τα παιδιά λίγο ηστικά. Πάρτο! Λοιπόν, το σκέτ αυτό που έπαιξαν τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας έχει σχέση και με ένα πρόγραμμα που έκανε το σχολείο μας, το ΕΦΖΙΝ αυτό, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το Χαροκόπιο, το οποίο ήδη εμείς έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, έχουμε κάνει τις μετρήσεις σχετικά με βάρος, ύψος, έχουμε περάσει και όλα τα παιδιά από μία συνέντευξη, η οποία έχουν απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη διατροφή. Και όχι μόνο. Έχει να κάνει και με τον χρόνο τον οποίο αθλούνται και έχει να κάνει και με τον χρόνο τον οποίο βλέπουν τηλεόραση και άλλα μέσα. Μας είστε ήδη η απάντηση, και αφού κάναμε και κάποια τεστ εδώ ταχύτητα που η γυμναστική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατροφή, έχουμε έτοιμα και τα αποτελέσματα. Επειδή όμως είναι προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχουν ονόματα πάνω, υπάρχουν κάποιοι κωδικοί, κάποιοι αριθμοί. Διότι ούτε αυτοί έπρεπε να ξέρουν ποιο είναι το συγκεκριμένο παιδί, αλλά μόνο εμείς και οι γονείς τους το ξέρουμε. Επομένως, και σήμερα το τέλος, αλλά και μεθαύριο που θα δώσουμε τα ειδικά, θα μπορείτε να έρχεστε και να παραλαμβάνετε το χαρτί αυτό το οποίο δίνει τις κατάλληλες οδηγίες τι πρέπει να κάνετε από εδώ και το εξής. Αν μας απάντησαν βέβαια και ειλικρινέστατα, γιατί αν έλεγα για παράδειγμα ότι δεν τρώμε γλυκά ή το τρώμε, άλλα πράγματα μας έστειλαν. Τώρα βέβαια επειδή δεν απάντησαν σε χαρτί και απάντησαν σε προσωπική συνέντευξη ένας-ένας, τώρα η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε πολύ κοντά και γι' αυτό και μια πρόκειρη εκτίμηση τα αποτελέσματα που είδα είναι ανάλογα. Τώρα βέβαια στους μικρούς δεν τα επεξεργάζω την τόσο πολύ, γι' αυτό και σε κάποιες περιπτώσεις λέει έτσι δεν είναι κάτι αναγνωρίσιμο και τέλος πάντων δεν είναι και αξιολογήσιμο κάποια πράγματα. Σημασία έχει ότι πρέπει να διατριχόμαστε πάνω, να αρνούμαστε και να βλέπουμε και λίγο τηλεόραση. Λοιπόν, συνεχίζουμε.